Αυτά τα ήδη τα ακούσαμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο που ο άρρωστος έχει έρθει σε εμάς που του κάναμε τη βιολιθρική και του λέμε ότι να προχωρήσουμε σε εκτομή και μάλιστα κάνουμε και μια κουβέντα για το είδος της εκτροπής. Συζητάμε για το ενδεχόμενο της ορθότοπης. Δεν ικανοποιείται απόλυτα. Πάει και στον κύριο Ζάχο, ο οποίος του λέει: Εντάξει, ναι, κυστεκτομή, οκ, υπάρχει, αλλά εγώ θα κάνω μια προσπάθεια να στην κρατήσω την κύστη. Θα σου ξαναβάλω στο χειρουργείο να σε καθαρίσω καλά. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που πάντα πιάνει ο αρρώστου. Θα του αρέσει, το δέχονται. Σου λέει: Ο άνθρωπος πρέπει να ξαναβάλει, να ξαναδεί τι έχει κάνει. Δεν μπορεί να βασιστεί στον άλλον. Θα πάμε μετά να κάνουμε ακτινοβολία, χημειοθεραπεία και αν στο μέλλον χρειαστεί, μπορεί τότε κρατάμε την κυστεκτομή για μετά. Ο άρρωστος λοιπόν είναι σε δίλημα. Η ιδανική θεραπευτική αντιμετώπιση του μυοδιεθνικού αρρυθμίου της κύστης, το είπε ο κ. Ζάχος, δεν υπάρχει. Αν θέλαμε να ποια θα ήταν, τα ακούσαμε ήδη. Ίαση, διατήρηση ούρησης, στήσεις, ελάχιστες επιπλοκές και μακροπρόθεσμη επιβίωση. Εμείς φιλοδοξούμε να πούμε, να σας πείσουμε και εσάς και τον κύριο Ζάχο με τον κύριο Τζόρτζ, νομίζω είμαστε πολύ κοντά και να πείσουμε και αυτούς από ό,τι είδα, ότι η κυστεκτομή αυτό το στόχο του πλησιάζει καλύτερα από κάθε άλλη θεραπεία. Ξεκινάμε με τον μπούσουλα που έχουμε, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Συλλογικής Εταιρείας, Grade of Recommendation A, που μας λέει ότι η κυστεκτομή συστήνεται σε όλους τους όγκους TAF 2 έως TAF 4, α, νη 0, μη 0, μάλιστα χωρίς, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς προεγχειρητική ακτινοθεραπεία, με λεμφαδενικό καθαρισμό, του οποίου η έκταση συζητείται, και με διατήρηση της ουρήθρας, εφόσον τα χειρουργικά όρια είναι ελεύθερα. Τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία για τη διατήρηση? Μονοθεραπεία, διουρηθρική ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία ως μονοθεραπείες δεν έχουν σοβαρά αποτελέσματα. Η δε πολυδύναμη θεραπεία είναι εναλλακτική θεραπεία, τον λένε εναλλακτική θεραπεία σε επιλεγμένους ασθενείς όπου η ξεκτομή είτε αντενδείκνεται για λόγους κλινικούς είτε ήδη δεν θέλουν να την κάνουν. Εμείς με αυτά θα μπορούσαμε να τελειώσουμε, κύριε Μητρόπουλε, τα δύο δεδομένα, αλλά φιλοδοξούμε να είμαστε πιο πιστικοί ακόμα και να σας πείσουμε για τα πλεονεκτήματα της ειδικής κυστεκτομής. Πού πλεονεκτεί η κυστεκτομία? Καταρχήν πλεονεκτεί στη σταδιοποίηση της νόσου και τη χρειαζόμαστε, είναι κάτι που το θέλουμε, τη σταδιοποίηση. Είναι η κυστεκτομία, είναι η μοναδική θεραπεία η οποία θα μας δώσει σφραγίδα, υπογραφή και σφραγίδα, να ξέρουμε με τι νόσο έχουμε να κάνουμε. Και γιατί το θέλουμε αυτό? Το θέλουμε γιατί το TAF και το στάδιο των λεφαδένων έχει εμπρεθεί και έχει γραφτεί ότι είναι οι σημαντικότεροι προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν το τελικό ογκολογικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα 25% ασθενών που έχουν θετικούς λεμφαδένες παρά τα αντίθετα που μας λένε οι απεικονιστικές μέθοδοι που έχουμε τώρα στα χέρια μας. Επομένως, μια λεμφαδενεκτομή, και εμείς είμαστε μάλλον προς την περιέργεια της εκτεταμένης, όπως είναι η καινούργια τάση, πέρα από θα μας κάνει ακριβή σταδιοποίηση, θα αυξήσει την επιβίωση ακόμα και στους νη 0 ασθενείς και δεν φαίνεται να προκαλεί σημαντική επιβάρυνση στην οσιρότητα. Πού άλλο πλεονεκτή εκτομή, πλεονεκτή στον έλεγχο της τοπικής νόσου. Και έχουμε εδώ τα αποτελέσματα από μια μεγάλη σειρά 788 ασθενών, όπου μέχρι στα 2 TAF 2 έχουμε ένα 4% τοπικές υποτροπές. Και για να μην μας κατηγορήσετε ότι παίρνουμε τα καλά αποτελέσματα του Χάουτμαν, να εδώ μελέτες, τέσσερις μεγάλες σειρές, όπου είναι ανάλογες, ανάλογα τα νούμερα. Βέβαια με την παραδοχή ότι εδώ πέρα δεν ξεχωρίζει κατά στάδιο την νόσο, μιλάει για όλα τα στάδια της νόσου. Και γιατί πλεονεκτεί? Γιατί πλεονεκτεί η κυστεκτομή στον έλεγχο της τοπικής νόσου? Πλεονεκτεί γιατί έχει έναν αντίπαλό της στην διουρηθρική. Ο ακρογωνίος λίθος όλων των στρατηγικών διατηρήσεων είναι η καλή διουρηθρική που θα πετύχει το TAF 0. Είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί έχει βρεθεί, έχει γραφτεί ότι σε ένα ποσοστό 20-30% των παρασκευασμάτων όπου υπάρχει μέσα μυϊκός χιτώνας, υποσταδιοποιούνται. Ένα 13% των ασθενών θα υποσταδιοποιηθούν και μετά την επαναληπτική διουρηθρική. Και τελικά, αν υπάρχει TAF 1 στην επαναληπτική διουρηθρική, υπάρχει πάνω από το 80% πιθανότητα προόδου της νόσου στην επόμενη πενταετία. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά σε νούμερα? Μεταφράζονται ότι σε ό,τι αφορά την επιβίωση ελεύθερη, τη σχετιζόμενη με την νόσο, για το στάδιο TAF 2 που μιλάμε εμείς, έχουμε 80% στην πενταετία και 65% περίπου τα 100 στην δεκαετία. Κυστεκτομή και μάλιστα γρήγορα. Γιατί? Γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι οι τρεις μήνες είναι το όριο μετά το οποίο οι ασθενείς δεν έχουν καλά αποτελέσματα και στις υποτροπές και στη συνολική επιβίωση. Ειδικά δε για τον όγκο που μας ενδιαφέρει εμάς, τα δύο TAF 2, υπάρχουν στατιστικά σημαντικά καλύτερα νούμερα και στην ειδική της νόσου επιβίωση και στη συνολική επιβίωση του αρρώστου που έκαναν κυστεκτομή στο πρώτο τρίμηνο από τη διάγνωση της νόσου. Ένα μεγάλο κομμάτι για το οποίο, όπως είπε ο καθηγητής, εμείς δεν περιμέναμε ότι θα πατήσει η κόκκινη ομάδα, είναι οι επιπλοκές, οι θνητότητα και οι επιπλοκές. Είμαστε προετοιμασμένοι λοιπόν να απαντήσουμε και σε αυτό. Καταρχήν, είμαστε ειλικρινείς.
Είναι μια επέμβαση βαριά, δεν είναι επέμβαση αισθητική. Δεν σηκώνουμε το στήθος για να πάμε στην παραλία. Είναι μια επέμβαση που περιλαμβάνει τρία συστήματα: ουροποιητικό, πεπτικό και λεμφαδένες. Και έχει και θνητότητα και έχει και επιπλοκές. Υπάρχει μια σειρά των χάρτων με χίλιες τόσες και στις εκδομές που μιλάει για θνητότητα 2% στους 3 μήνες. Δεν τη χρησιμοποιήσαμε αυτή τη διαφάνεια. Πήραμε τα χειρότερα ποσοστά από μια μεγάλη μελέτη που έγινε σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, όπου δίνει τελικά αποτελέσματα 1,2 στο μήνα, 2,5 και 4% στις 90 μέρες. Και υπάρχουν και επιπλοκές. Κορυφαία επιπλοκή από όλες είναι ο παραλυτικός υλός. Θα είναι σε ποσοστό 20-22%. Όμως, από μια δημοσίευση στο European Urology, όπου έγινε μια προσπάθεια να συνοψιστούν οι επιπλοκές όλες αυτές και να ταξινομηθούν με βάση όσα ακούσαμε χθες από τον κύριο Μητρόπουλο, βρέθηκε ότι στην πορεία των ετών από το 1995 έως το 2005, ενώ ο αριθμός των κυστεκτομών ανέβαινε, οι μείζονες επιπλοκές έμειναν ή σταθερές ή μειωνόντουσαν. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι σιγά σιγά το έχουμε το θέμα, το πιάνουμε καλύτερα, το έχουμε καλύτερα. Η ποιότητα ζωής, το ακούσαμε, ότι η ποιότητα ζωής είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούν υπέρ τους όσοι κάνουν την διατήρηση. Είδαμε τα στοιχεία από τις δημοσιεύσεις για ουροδυναμικούς ελεγχούς, πώς πάνε, πώς για την ούρηση κλπ. Εδώ έχω εμείς ένα paper στο Cancer 2006, όπου έγινε σύγκριση σε μακροχρόνιους επιβιώσαντες που έκαναν κυστεκτομή ή διατήρηση με την κύση τους. Και βρέθηκε λοιπόν ότι με ένα μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που έγινε, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά σε καμία από τις δύο κατηγορίες. Και μιλάμε εμείς για επιπλοκές, αλλά αν σου επιλέξει να διατηρήσει την κύση του, εκεί είναι όλα καλά, όλα ρόδινα. Για να δούμε λοιπόν. Συχνουρία, νεκτουρία, επιτακτικότητα μέχρι 100%. Αιματουρία, μετακτηνική κολίτιδα, ενώ ένα 2% ακούστηκε και πριν, οδηγήθηκαν σε κυστεκτομή λόγω λειτουργικών ενοχλημάτων. Και τι γίνεται με τη χημειοθεραπεία? Η χημειοθεραπεία έχει επιπλοκές. Και βέβαια, έχει εδώ μια μεγάλη μελέτη όπου κάνανε διουρηθρική χημειοθεραπεία ακτινοβολία και στη συνέχεια όσοι δεν ανταποκρίθηκαν πήγαν σε κυστεκτομή και επικουρική χημειοθεραπεία και είχαμε grade 3 τοξικότητα στο 26% στην αρχική συνεισαγωγική θεραπεία. 30% δεν κατάφεραν να την ολοκληρώσουν. Όσοι τελικά έκαναν κυστεκτομή και πήγαν να κάνουν επικουρική, 46% grade 3 και 26% grade 4 τοξικότητα, ένα 25% θνητότητα. Υπολογίσιμα νούμερα. Και λέμε λοιπόν, ωραία, θα σε παρακολουθήσω και στην υποτροπή θα πάω να κάνουμε κυστεκτομή. Αυτό είναι εύκολο? Ωραία να το λες, ωραίο στα λόγια, αλλά στην πράξη είναι εύκολο? Εδώ έχουμε ένα paper από το European Urology 2010, όπου κάνανε μια μελέτη από το 70 έως το 2005 να δουν τις κυστεκτομές της πρωτογενής και τις κυστεκτομές διάσωσης. Και είδαν στη θνητότητα. Πλησιάζοντας προς τα χρόνια μας, μειώνονται οι διαφορές. Και τελικά δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη θνητότητα και τις επιπλοκές, με εξαίρεση τις επιπλοκές από το στόμα, προφανώς λόγω των αγκιακών βλαβών που κάνει ακτινοβολία στο έντερο. Ωστόσο, δεδομένο είναι ότι η σάλβα της κυστεκτομής μετά από κτηνοθεραπεία είναι τεχνικά δυσκολότερη, έχει μεγαλύτερο χρόνο επέμβασης και τελικά όλες οι σάλβες της κυστεκτομίας ακολουθούνται από μπρικέ εκτροπή και καμία σε ορθότοπη. Διατήρηση τελικά της κύσης, σε ποιους ασθενείς μπορούμε να κάνουμε, το ακούσαμε ήδη, να το επαναλάβουμε κι εμείς. Μονοεστιακή νόσος, όγκος ΤΑΦ 2, μέγεθος κάτω από 3, διουρηθρική με στόχο το ΤΑΦ 0, απουσία υδρονέφρωσης, απουσία ψηλαυτής μάζας, απουσία ενσάιτου, performance status που δεν επιτρέπει την γενική κυστεκτομή μετά. Πώς είναι αυτοί οι ασθενείς? 12%. Σας συμπέραμε λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε με αυτά που είδαμε σήμερα, ένα πολύ ωραίο άρθρο ανασκόπησης από τη Βέρνη, που είναι ένα κέντρο μεγάλης εκδομής στο BJU International, όπου καταλήγουν οι συγγραφείς ότι η έκβαση του ότι ο διεθνικός καρκίνος της κύστης είναι μια χειρουργική νόσος τελικά, έτσι. Και η έκβασή του από ό,τι εξαρτάται από αν θα πας να βγάλεις την κύστη καλά και σε υγιή όρια με μια εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, η μόνη προσέγγιση που πληρεί αυτά τα κριτήρια είναι η ανοιχτή ριζική κυστεκτομή. Και επειδή οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στον κύριο Χέρ, εγώ έβαλα εδώ ένα editorial σχόλιο του Χέρ σε ένα paper του Σολσόνα που έτσι έδειχνε πολύ ωραία αποτελέσματα στο European Urology. Λέει λοιπόν ο κύριος Χέρ ότι με ρωτάνε οι άρρωστοι μου τι πιθανότητες έχω να πεθάνω από καρκίνο αν τελικώς αποφασίσω να καρτίσω την κύστη. Και τι απαντάει? Απαντάει ότι
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διατηρήσεις την κύση σου με πάνω κάτω ίδια αποτελέσματα. Σε όλους αυτούς τους τρόπους έχεις ένα 50% έλεγχο της μικροσκοπικής νόσου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι 10% από εσάς που θα αποφασίσετε να διατηρήσετε την κύση σας θα πεθάνετε επειδή ακριβώς δεν κάνετε κυστεκτομή. Για κάποιους αυτό είναι αρκετό, για κάποιους όχι. Σας ευχαριστώ.